Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Γη και ουρανός, το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, στο οποίο έχουμε την μεγάλη χαρά να είμαστε με 4 κοπέλες, οι οποίες είχαν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν σήμερα εδώ και να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο ίσως φαντάζει ότι είναι ένα θέμα που ο ουρανός παλεύει με τη γη ή η γη με τον ουρανό, ένα θέμα το οποίο πολλούς ανθρώπους ίσως δεν τους απασχολεί καθόλου η ύπαρξη του ουρανού, αλλά όμως για πολλούς και ιδίως για τους χριστιανούς ο ουρανός είναι κάτι το οποίο συνεχώς θέλουν να το έχουν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Να σας γνωρίσω καταρχάς τις κοπέλες οι οποίες είναι σήμερα μαζί μας. Είναι κοντά μας η Κωνσταντίνα, ευλογείτε. Ο Κύριος, η Ελένη, την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου, η Δέσποινα, ευλογείτε, Πάτε. Ο Κύριος και η Φιλοθέη. Χαίρετε. Χαίρετε, καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, το φιλόξενο Αρχονταρίκι, στο οποίο κάθε φορά με νέους ανθρώπους συζητούμε κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί εσάς, τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους. Το σημερινό θέμα το οποίο επιλέξαμε, θέλω να μου πείτε αν όντως απασχολεί την νεολαία, εσάς τις ίδιες, εσάς που είστε εδώ σήμερα, τις φίλες σας. Τι νομίζετε, τα παιδιά ασχολούνται σήμερα με την ύπαρξη του ουρανού ή μόνο το μυαλό τους είναι εδώ στη γη? Η αλήθεια είναι, Πάτερ, ότι είναι τόσο πολλά τα κοσμικά πράγματα που μας απορροφούν και τα υλικά. Γενικά στη ζωή μας, που ξεχνάμε κι εμείς, δηλαδή κι εμείς που προσπαθούμε να πιστεύουμε, ξεχνάμε πολλές φορές τον ουρανό, πόσο μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που είναι μακριά από την Εκκλησία και έτσι λίγο δυσκολεύονται. Μάλιστα. Ναι. Κωνσταντίνα, οι φίλοι σου σκέφτονται τον ουρανό, εσύ η ίδια τον σκέφτεσαι? Οι φίλοι μου από την Εκκλησία, ναι. Οι φίλοι μου γενικά από το πανεπιστήμιο, από τη ζωή γενικότερη, περισσότεροι όχι. Και βασικά ακόμα και επειδή πολλοί άνθρωποι αισθάνονται το Θεό, δηλαδή τον αισθάνονται την παρουσία Του, μπορεί ακόμα και να τον αισθάνονται να μην σκέφτονται ότι τον ουρανό σαν ουρανό, να σκέφτονται ότι «Α, τέλει είμαι εδώ», αλλά μην πράττουν κάτι εδώ στη ζωή για να, ότι έχει κάποια συνέχεια όλο αυτό. Δηλαδή μπορεί να σκέφτονται το Θεό, αλλά δύο ξεχωριστά πράγματα, ξέρω εγώ, ο ουρανός και η γη. Όταν λέμε ουρανός, τι εννοούμε? Αυτό τον ουρανό που βλέπουμε όταν σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τα πάνω? Όχι. Όχι. Τι εννοούμε? Σαν όταν φύγουμε από την επίγεια ζωή. Ναι, όχι μόνο όταν φύγουμε. Και τώρα. Υπάρχει, ναι, ο ουρανός. Σαν τι όταν λέμε ουρανός? Το να είμαστε κοντά με τον Θεό. Να είμαστε εδώ, στη γη, κοντά με τον Θεό. Η βασιλεία του Θεού. Ωραία. Αυτά όλα που είναι, ας πούμε, έτσι όπως το λέμε εμείς στην άλλη ζωή, αυτά που θα δούμε όταν φύγουμε από τη ζωή αυτήν, εννοούμε γενικά τον πνευματικό τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι ορατός στα μάτια τα υλικά που έχουμε, δηλαδή το Θεό, τους αγγέλους, τους αγίους, όλα αυτά τα οποία είναι υπερκόσμια θα λέγαμε. Πείτε μου, τα παιδιά σήμερα διαλέγουν, όταν είναι να διαλέξουν κάτι, τον ουρανό ή τη γη, σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής τους, τι είναι αυτό το οποίο διαλέγουνε? Τη γη. Τη γη. Δηλαδή. Είναι δύσκολο κάποιος να διαλέξει τον ουρανό, γιατί θέλει κόπο να διαλέξεις τον ουρανό. Θέλει θυσία, πρέπει να αφήσεις όλα τα κοσμικά και να μην αντλείς τη χαρά σου από τα κοσμικά, αλλά από τα ουράνια. Δηλαδή, να επιζητάς να είσαι κοντά στο Θεό. Μέσα από τη ζωή σου που έχεις εδώ, να φτάσεις κάπου καλύτερα, δηλαδή να αγωνιστείς εδώ. Ποιος νέος θα αφήσει την καλή ζωή, τις εξόδους και τις βόλτες και να σκέφτεται συνέχεια ότι εδώ δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Που είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, γενικά, αυτό που βλέπω στη δική μας τη γενιά, δεν ξέρω αν ήταν και πιο παλιά, είναι ότι δεν πιστεύουν πολύ. Και από εκεί ξεκινάει. Αν δεν πιστεύεις ότι έχει κάτι μετά, δεν πιστεύεις ότι έχει κάτι καλύτερο από εδώ που είμαστε, γιατί να αγωνιστείς για κάτι άλλο? Θα χαρίσετε
τους καρπούς που έχει η γη, θα ζήσεις ό,τι έχεις να ζήσεις εδώ και αυτό είναι. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Λες ότι θα ζήσω 60 χρόνια, ας κάνω ό,τι μπορώ στα αυτά τα 60 χρόνια, θα ζήσω 80 χρόνια, ας κάνω ό,τι μπορώ, να έχω πολλές αναμνήσεις, να έχω καλές παρέες, ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να συνδυαστώ όμως αυτά τα δύο. Σίγουρα. Κάποιο παιδί θα πει, εγώ και τον ουρανό τον αγαπάω και θέλω όταν φύγω από την ζωή αυτή να πάω στον ουρανό, αλλά και τη ζωή αυτή θέλω να τη ζήσω. Ίσως το πρόβλημα και όταν δυσκολεύεται κανείς για να έχει πνευματική ζωή, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε το ότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε ουρανό και γη. Ίσως δεν πρέπει να διαλέξουμε, αλλά να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως κάποιος πιστεύει μετά ότι πρέπει να αφήσει τελείως οποιαδήποτε ασχολία και μέρημνα στη γη, που και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε, προς δόξα Κυρίου βέβαια, ό,τι κάνουμε, ακόμα και η διασκέδαση, ας πούμε, να μην ξεχνάμε, να μην βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας ακόμα και στα υγιεινά. Όχι να τα χωρίσουμε ή θα έχω ουρανό ή θα έχω γη. Ωραία, θα έχω και γη αναγκαστικά, απλά να έχω μέσα το Θεό πάλι. Δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη η γη, τα γη είναι κάτι κακό. Είναι κάτι κακό. Όχι, αφού στοιχίζουμε. Στοιχίζουμε, ωραία. Και τη γη ποιος την έπλασε? Ναι. Ο Θεός την έπλασε. Ναι. Δεν είναι κακό η γη. Άρα τι είναι το κακό το οποίο πρέπει ένας νέος να αποβάλει από τη ζωή του? Οι κακές προτεραιότητες. Το θέμα δεν είναι να μην ασχολούμαστε με τη γη, αλλά σε τι προτεραιότητα έχουμε το κάθε τι και πόσο μας βασανίζει, πόση αξία του δίνουμε. Μπορεί ένας νέος να πει ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα γήινα καθόλου, αλλά μόνο με τα ουράνια, δηλαδή μόνο με την πνευματική ζωή. Σε αυτό εγώ σκέφτομαι ότι είναι σαν να βγάζουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή είμαστε στη γη, έχουμε και ευθύνες. Ο χριστιανός πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά κάθεται. Μέχρι και οι μοναχοί έτσι προσφέρουν στην κοινωνία, έχουν κοινωνικό έργο. Ναι, νομίζω η εύκολη λύση είναι, ωραία, ας περιμένω να πεθάνω, αφού μετά είναι η ζωή από εκεί και πέρα. Όχι, εννοείται χρησιμοποιούμε αυτή τη ζωή στη γη για τον ουρανό. Και αυτή η γη είναι που θα μας πάει στον ουρανό. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε εδώ έργα καλά και δεν αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να... Εντάξει, φυσικά δεν θα μπούμε στον ουρανό από το δικό μας αγώνα. Ο Θεός θα μας ελύσει. Αλλά ναι, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Να προσφέρουμε την εργασία μας. Ξέρω εγώ, οικογένεια ή μοναχισμό, ο καθένας ό,τι επιλέγει. Και αυτό. Υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή, τα οποία πρέπει κάποιος να πει ότι δεν τα υπερβαίνω για να είμαι μέσα στο πλαίσιο του ουρανού, ζώντας εδώ στη γη. Ναι, φυσικά. Mm. Έχουμε και συνείδηση και καταλαβαίνουμε, μας ελέγχει πολλές φορές. Κάποια πράγματα είναι απαραίτητη η ζωή μας στη γη και να αγωνιζόμαστε εδώ πέρα, αλλά κάποια πράγματα είναι πραγματικά απειρητά και το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, αυτό βέβαια διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, τι ανάγκες έχει ο καθένας και τι συνήθειες και πώς έχει μεγαλώσει. Οπότε μετά κρίνεται από την προσπάθεια που κάνει ο καθένας. Όταν οι γονείς λένε στο παιδί, στο νέο, ξέρεις, πρέπει να πας στην εκκλησία, πρέπει να προσεύχεσαι, να κάνεις πνευματική ζωή, και το παιδί όλα αυτά του φαίνονται βαριά. Δεν θέλουν οι πιο πολλοί νέοι σήμερα, γενικότερα οι άνθρωποι, όλα αυτά να ασχολούνται συνεχώς με προσευχές και με εκκλησίες. Ναι. Τότε συνήθως τι είναι αυτό το οποίο προβάλλουν και λένε? Αυτοί οι νέοι οι οποίοι καλούνται να ζήσουν με τέτοια ζωή, αλλά όμως δεν πολλοί θέλουν να τη ζήσουν. Έτσι, να είναι όλα αυτά καταναγκαστικά, σαν να έχει υποχρεώσει κάποιος και καλά. Όντως, να δράμε, ας πούμε, ιερείς, λες και κάποιος άλλος σου είπε. Οι ίδιοι θέλανε. Ή αυτός που πάει στην εκκλησία, ο ίδιος θέλει. Απλά, όταν λες πρέπει, νομίζω γι' αυτό δεν αισθανόμαστε έτσι. Απλά, πολλές φορές, νομίζω οι άνθρωποι αγανακτάμε και αγωνιούμε. Και για τον ίδιο μας τον εαυτό και για τους άλλους. Οπότε νομίζω ότι αν έχουμε πραγματική πίστη και προσευχόμαστε και ξέρουμε πως ο Θεός θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει και τους άλλους που εμείς αγωνιούμε, ο Θεός μας αγαπάει περισσότερο από ότι εμείς αγαπάμε τους άλλους. Οπότε πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό. Οπότε μετά, άμα αφαιθούμε σε αυτό και προσευχόμαστε και δεν λέμε πρέπει, δηλαδή και οι γονείς.
στα παιδιά τους τα αγαπάει πιο πολύ ο Θεός. Οπότε τα αγαπάνε πολύ οι γονείς, αλλά πιο πολύ ο Θεός. Οπότε σε οποιονδήποτε άνθρωπο έτσι το νιώθουμε αυτό, πάνω απ' όλα να έρθουμε εμείς πιο κοντά στο Θεό και μέσα από αυτό θα έρθουν και άλλοι, άμα το θέλουν βασικά. Γιατί ο Θεός αυτό, εμένα αυτό με προβληματίζει πολύ αυτόν τον καιρό, ότι ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία μας και αυτό είναι πανέμορφο. Και πολλές φορές αγανακτούμε που δεν πιστεύουν οι άνθρωποι, αλλά εμείς αγαπάμε περισσότερο από ότι ο Θεός. Όχι. Οπότε όλα καλά θα πάνε. Έχεις πολύ ελπίδα μέσα σου, Κωνσταντίνα, και έτσι πρέπει ο άνθρωπος να έχει ελπίδα για να προχωράει μπροστά. Ποιες όμως είναι οι δικαιολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι νέοι όταν κάποιος θα τους πει «Υπάρχει και ουρανός. Ζεις εδώ στη γη, με τα γήινα, αλλά όμως κοίταξε και λίγο τον ουρανό». Δηλαδή, κοίταξε και την πνευματική ζωή. Συνήθως τα παιδιά τι απαντούνε? Έχω δουλειές, πρέπει να βγάλω λεφτά, πρέπει να πετύχω στη ζωή μου, να γίνω διάσημος, να κάνω κοινωνικές σχέσεις, δεν έχω χρόνο για αυτά. Να μάθω άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτές προτεραιότητες που βάζουν τα παιδιά? Δικαιολογία θα χρειαστεί κάποιος, νέος και οποιοδήποτε, άμα πιστεύει. Άμα υποτίθεται πως πιστεύει, τότε θα χρειαστεί δικαιολογία ή άμα δεν κάνει κάτι πνευματικό. Αν ένας που δεν πιστεύει, δεν χρειάζεται καν. Δεν πιστεύω, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχουν προβλήματα, δεν βοηθάει, δεν θέλω να τον ακολουθήσω ακόμα και αν υπάρχει. Δεν τον πάω, ξέρω. Δεν τον αναζητώ. Ναι, δεν χρειάζεται καν δικαιολογία γιατί, και είναι πιο ειλικρινής, ας πούμε. Δηλαδή, καμιά φορά καλύτερο άνθρωπος είναι να είναι πιο ξεκάθαρος και να λέει πιστεύω ή δεν πιστεύω παρά να είναι. Έτσι, τουλάχιστον, και να... τουλάχιστον έτσι όταν πλησιάζει τον Θεό θα είναι επειδή έζησε κάτι εμπειρικά, έζησε το Θεό και όχι από συνήθεια. Καλά, και το να μεγαλώσει κάποιος έτσι δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό. Αλλά και η ξεκάθαρη στάση είναι καλή, γιατί μετά και όταν πλησιάσει θα είναι και αυτό ειλικρινές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει ο ίδιος να επιλέξει να πιστεύει. Και όχι επειδή του είπαν οι γονείς του ότι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει να πηγαίνεις εκκλησία. Πρέπει να φτάσει από μόνος του να αγαπήσει το Θεό και να επιλέξει ο ίδιος αυτόν τον τρόπο ζωής για να μπορέσει να είναι και καρποφόρος. Πώς θα το κάνει αυτό όμως? Για πες μας, Δέσποινα. Για πες μας, Θέλω να απαντήσω στη Δέσποινα. Αυτό. Ναι. Καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι. Όσοι έχουμε, ας πούμε, αυτή την ευκαιρία να μεγαλώσουμε σε ορθόδοξη οικογένεια. Okay, δεν ήταν συνειδητή η απόφασή μας, αλλά οι γονείς παίρνουν αυτή την ευθύνη, γιατί έχουν και ευθύνη στο Θεό και μας προλαβαίνουμε έτσι πολλές δυσάρεστες καταστάσεις που ζουν, ας πούμε, άνθρωποι έξω από την Εκκλησία. Μετά, βέβαια, ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, εντάξει, νομίζω το βρίσκει συνειδητά, ότι αγαπάει το Θεό συνειδητά. Δεν είναι πολύ εύκολο να αντιδράσεις όμως αν είσαι σε ένα περιβάλλον που σου λένε πρέπει να πιστεύεις, υπάρχει Θεός και εσύ είσαι μικρός, πιστεύεις. Όταν μπαίνεις σε μια φάση της εφηβείας και όλοι διερωτούνται τώρα τελικά υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Το ανακαλύπτεις. Ναι, πρέπει από μόνος σου να το... Αν είναι ισορροπημένο το σπίτι, θα σεβαστούν και αυτά, είναι λογικό να έρθουν. Βασικά είναι υγιές ίσως να έρθει και κάποια τέτοια, όχι πάντα αντίδραση, αλλά σκέψη. Θέλουμε να ερευνάμε, να επιλέξουμε μόνοι μας με την καρδιά μας τον Θεό και να το συζητήσουμε και να μας δώσουν ευκαιρίες να το ανακαλύψουμε. Ναι, ισχύει. Καλό δεν είναι αυτό, να ανακαλύπτει ο άνθρωπος μέσα του το Θεό, την πίστη, γιατί ουσιαστικά ο Θεός έχει βάλει στον έφηβο αυτή την αμφισβήτηση για όλα, ούτως ώστε το παιδί κάποια στιγμή να πει εγώ ναι, έψαξα μέσα μου αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Όχι επειδή μου το είπαν οι γονείς μου, αλλά επειδή το έψαξα εγώ, γι' αυτό πιστεύω. Και εκεί πρέπει ο άνθρωπος να μείνει μετά σε αυτό το οποίο ο ίδιος βρήκε το Θεό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι όταν μεγαλώνεις όμως σαν μικρό παιδάκι μέσα σε μια οικογένεια χριστιανική, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όταν είμαστε μικροί, όταν είμαστε παιδιά, είμαστε πολύ αγνοί, πολύ αγνά παιδάκια. Οπότε είναι πιο εύκολο να αισθανθούμε το Θεό, πραγματικά. Και μετά, καθώς θα μεγαλώνουμε, θα θυμόμαστε καταστάσεις που βιώσαμε μικρά παιδιά, που θα είχαμε νιώσει πολύ έντονα το Θεό, γιατί ακριβώς ήμασταν για το Θεό, ήμασταν πολύ καλά, οπότε ο Θεός ήρθε, τον αισθανθήκαμε.
Οπότε όταν μεγαλώνουμε, ακόμα και αν πάθουμε τα χίλια δυο υπαρξιακής κρίσης, εκείνο το άλλο, θα θυμόμαστε αυτά. Γι' αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ζήσουμε έτσι από μικρά παιδάκια. Και δεν πειράζει μετά να αμφιβάλλουμε και να το ψάξουμε, αλλά θα θυμόμαστε αυτό. Ενώ τα παιδιά τα οποία δεν το έχουν ζήσει αυτό μικρά, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούν να το αναζητήσουν το Θεό και να το βρουν, αλλά έχουμε ένα προβάδισμα, ξέρω εγώ, τα παιδιά που το έχουμε ζήσει μικρά. Έχει μπει η βάση. Ναι, έχει μπει αυτό. Το θυμόμαστε. Το αισθανόμαστε. Άρα όσα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που αγαπούν τον Θεό, πρέπει να αισθάνονται τον εαυτό τους ευεργετημένο από τον Θεό και να μην ξεχνούμε να τον ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί βλέποντας, όπως λες, και άλλα παιδάκια τα οποία δεν μεγάλωσαν σε τέτοιες οικογένειες, πόσο θα δυσκολευτούν μετά, μη έχοντας τέτοιες εμπειρίες από τα παιδικά τους χρόνια. Και εκείνη η μεγάλη ευθύνη των γονέων να μιλούν στα παιδιά για το Θεό, να τα εμφυτεύσουν αυτή την αγάπη για το Θεό, ούτως ώστε αυτό μετά να μείνει μια ζωή. Ναι. Οι παιδικές αναμνήσεις και τα παιδικά βιώματα δεν εξαλείφονται, είναι πάντοτε μέσα στον άνθρωπο. Και μπορεί, ας πούμε, μια χριστιανική οικογένεια να ορθόδοξη να έχει κάποια θέματα, αρκετά, ας πούμε. Και δεν λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο, αλλά μπορεί φαινομενικά κιόλας μια οικογένεια η οποία δεν είναι χριστιανή να έχει πολύ λιγότερα προβλήματα από μια άλλη, αλλά τα παιδάκια αυτά τα οποία μπορεί να μεγάλωσαν και σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις, θα έχουν αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο περιβάλλον αν υπάρχουν θέματα, που πάντα υπάρχουν θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν προβλήματα σε οποιαδήποτε παντού, οικογένεια. Ναι. Απλά λέω, φαινομενικά μπορεί και μια οικογένεια λέγουμε ότι είναι καλύτερη από την άλλη, που αυτή που δεν είναι χριστιανή. Αν τη δούμε πώς είναι, ας πούμε, περνάνε πιο καλά εκείνο τα άλλα. Αλλά μπορεί το παιδάκι το ένα από τη μία οικογένεια που μεγάλωσε χριστιανικά και το παιδάκι από την άλλη οικογένεια που μπορεί να μεγάλωσε σε πιο πολλές χαρές φαινομενικές, να είναι χειρότερα καθώς μεγαλώνει. Γιατί ο ένας έχει ελπίδα στην καρδιά του, ο άλλος όχι. Νιώθει το Θεό, ο άλλος όχι. Είναι δύσκολο να τον αναζητήσει γιατί δεν το θέλει, δεν τον γνώρισε ποτέ, μπορεί. Ή δεν θέλει να τον γνωρίσει βασικά, καλύτερα. Ωραία. Αυτό. Θέλω να μου σχολιάσετε μια φράση που είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όπου ο θησαυρός ημών εκεί και η καρδία ημών. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Θυμάστε πότε το είπε και για ποιο λόγο το είπε αυτό? Στην ουσία και για ποια πράγματα μεριμνάμε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε και υλικό θησαυρό, έτσι, πλούτο κτλ. Αλλά άμα έχουμε πάρα πολύ άγχος, τι σημαίνει? Δεν εμπιστευόμαστε στο Θεό. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Πιστεύουμε στις δικές μας δυνάμεις και απογοητευόμαστε προφανώς. Γιατί δεν είμαστε τόσο δυνατοί μόνοι μας. Και αυτό. Δηλαδή, και μόνο που μπορεί να έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό δείχνει πόσο μακριά είμαστε. Βέβαια, ο καθένας μπορεί άλλος να έχει άλλες απολαύσεις, να επιζητεί. Επίσης, αλλού είναι στραμμένη η ψυχή του. Αλλά είναι μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι μας γεμίζει γενικά μόνο το πνευματικό. Δηλαδή, μια ακολουθία, μια αγρυπνία. Με πολλά πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί, αλλά νομίζω η ψυχή μας είναι έτσι φτιαγμένη που να αναπαύεται στα θεία. Δεν ξέρω. Όταν κάποιος έχει, να πάμε πάλι στην ερώτηση που σας είπα, λίγο το διευκρινίσουμε, όταν ένας άνθρωπος έχει ένα θησαυρό, έχει χρήματα, έχει κοσμήματα και τα έχει κάπου φυλαγμένα, το μυαλό του είναι συνεχώς εκεί, μη του τα κλέψουνε, πηγαίνει, τα βλέπει, αυξήθηκαν, μειώθηκαν, τι έγινε? Νομίζει ότι θα τα πάρει μαζί του. Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν όμως ο θησαυρός μας είναι ο πνευματικός θησαυρός, δηλαδή, ποιος είναι ο πνευματικός θησαυρός? Οι αιρετές, ναι. Έτσι, η πνευματική ζωή, ο Θεός μας, οι Άγιοι μας, τότε το μυαλό του ανθρώπου πού πάει, πού είναι? Εκεί, στον ουρανό. Mm-hmm. Μήπως ο άνθρωπος τελικά αυτόν πρέπει να έχει ως πραγματικό θησαυρό και όχι τα υλικά και όχι τα χρήματα και τα κτήματα? Ναι, έτσι θα έχει μια ισορροπία, θα βοηθηθεί και στις αγωνίες που θα έχει και θα μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα και για να ζει πιο άνετα και εδώ, νομίζω, άμα θέλει κάποιος.
Ή θα χρησιμοποιεί τα πνευματικά αγαθά, τους πνευματικούς καρπούς που κρατάει αυτό ο θησαυρός του, ο πνευματικός, θα τον βοηθάνε για να ανταπεξέλθει στα υλικά, στις υλικές ανάγκες. Στην εργασία του θα είναι πιο ευγενικός, θα είναι πιο προσιτός, θα δίνει πιο πολύ χαρά και καλοσύνη στους γύρω του. Οπότε προφανώς και τα κτήματα και τα χρήματα χρειάζονται, αλλά που είμαστε προσανατολισμένοι το θέμα. Ναι, αλλά σήμερα άλλες είναι οι αξίες των ανθρώπων, δυστυχώς, και κάποιος για να αφήσει τα υλικά, έτσι με τον τρόπο που το λέμε εμείς εδώ τώρα, θα πρέπει να πάει λίγο κόντρα στο ρεύμα. Είναι εύκολο αυτό? Όχι. Για κάποιον που το θέλει, ναι. Για κάποιον που παλεύει, είναι δύσκολο, γιατί ζει μέσα σε αυτή την κοινωνία και τον επηρεάζει. Αν ήταν εύκολο, δεν θα είχε αξία. Ναι. Είναι αυτό ο αγώνας μας. Πώς να πω, άμα γνωρίζεις ότι μέσα από το επάγγελμά σου, από τα γήινα, θα πρέπει να αγωνιστείς για την ψυχή σου, τότε έχει αξία και η ζωή εδώ και όλος ο αγώνας. Τώρα, αν θεωρείς ότι η αξία είναι να γίνεις ο καλύτερος στο επάγγελμά σου, να γίνεις ο πιο σπουδαίος γιατρός, ο πιο σπουδαίος καθηγητής, χωρίς να βελτιωθείς πνευματικά μέσα από αυτή τη δουλειά, ποιος ο λόγος να την κάνεις? Εσείς τώρα που είστε νέα παιδιά, και να τελειώσουμε με αυτό γιατί πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας, που ζείτε εδώ στη γη, αλλά όμως με μια διαφορετική ζωή, δηλαδή κοιτώντας και στον ουρανό. Αυτό φαίνεται στις φίλες σας, στους ανθρώπους που είναι κοντά σας, δηλαδή ζείτε μια διαφορετική λίγο ζωή από τα άλλα τα παιδιά. Αυτό σας κάνει να αισθάνεστε μειονεκτικά? Όχι. Όχι. Ο καθένας, νομίζω, και πλέον είναι και το πνεύμα της εποχής αυτό. Πραγματικά ο καθένας κάνει τι θέλει. Και είναι συνειδητή επιλογή. Νομίζω μπορούμε να την υποστηρίξουμε και νομίζω ότι χρειάζεται και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό. Είναι ο καθένας κάνει τον αναπαύει. Από εκεί και πέρα πλέον διαλέγουμε και τους φίλους μας. Δεν μας έχουν πετάξει σε μια τάξη και μας λένε θα κάνεις παρέα με αυτά τώρα. Οπότε νομίζω είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Βέβαια, να πω κάτι σε αυτό που λέει η Θεή. Νιώθω ότι η εποχή μας, ενώ ταυτόχρονα είναι, ξέρω εγώ, όλοι ό,τι θέλει ο καθένας, ταυτόχρονα νιώθω ότι ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Επειδή νιώθω κατά βάση ότι πονάει τους περισσότερους ανθρώπους. Ενοχλούνται πάρα πολύ εύκολα από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ενώ για άλλα ξέρουν ότι όχι, δεν πρέπει να πω κάτι γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό ή οτιδήποτε. Γι' αυτό, επειδή πάει κόντρα μέσα από τα σχολεία, ξέρω εγώ. Θα σου πούνε, θα ενοχληθούν, θα κάνουν θαράν και όταν καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι σωστό που λένε, γιατί όλα τα υπόλοιπα που προσπαθούν να μην τα κάνουν, γιατί δεν είναι σωστά, ας πούμε, να μην πούνε. Ψεύτικα, δεν είναι. Να μην προσβάλλουν. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα θα σε προσβάλλουν με τον τρόπο τους, με τη ματιά τους, με αυτό που θα πούνε, γιατί δεν νιώθουν καλά μέσα τους και δεν νιώθουν καλά και με σένα που μπορεί να κάνεις κάτι και να βοηθάς την ψυχή. Ίσως επειδή τους ελέγχει η συνείδησή τους βλέποντας τη ζωή. Ενός ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό και ξέρουν ότι και αυτοί έτσι πρέπει να ζήσουν. Κατά βάση και εγώ αυτό πιστεύω. Έχω και ένα παράδειγμα που μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ενώ αποδεχόμαστε όποιον δεν τρώει, παράδειγμα, δεν τρώω το κρέας για να προστατέψω τα ζώα, δεν τρώω ούτε το μέλι για να προστατέψω τις μέλισσες κτλ. Αν πεις ότι νηστεύεις, είναι σαν να τους λες, ναι, ξεκίνα να μου λες χίλια κακά. Δεν έχει λογική. Ενώ από τη μια ο καθένας είναι ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει, μόλις πεις νηστεύω, είναι νηστεύω, πάω εκκλησία, είναι σαν να θέλω να σου κάνω επίθεση. Απλά πρέπει να φτάσεις εσύ σε μια ωριμότητα, να μπορείς, αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, να απαντάς δηλαδή με ηρεμία κτλ. Και ταράζεσαι, απλά να σιωπάς. Πρέπει να φτάσει να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, νομίζω. Αλλιώς δεν επιβιώνει, νομίζω, στην εποχή μας. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην παρέα μας. Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να το συζητήσουμε. Ίσως μια άλλη φορά να συζητήσουμε το ίδιο θέμα. Να ευχηθούμε ο Θεός να δίνει φωτισμό σε όλους τους ανθρώπους για να μην κοιτάμε μόνο τη γη. Άλλωστε και η λέξη άνθρωπος αυτό σημαίνει άνω θρόσκο, κοιτάω προς τα πάνω, κοιτάω στον ουρανό. Να κοιτάμε λοιπόν στον ουρανό, εκεί είναι η αληθινή πατρίδα μας, η ζωή μας. Εδώ
πάρικοι και παρεπίδημοι είμαστε, θα έρθει η ώρα να φύγουμε από την ζωή αυτήν και να πάμε στην αληθινή ζωή που είναι στον ουρανό. Βέβαια εκεί θα πάμε, εάν και σε αυτήν την ζωή εδώ ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Θεός με τις εντολές τις οποίες μας έχει δώσει. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, οι οποίοι ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας και να ευχηθούμε ο Θεός να φωτίζει όλους μας, να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε στον ουρανό, να κοιτάμε στο Θεό Πατέρα μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά.